Ωραία. Ελεάνων, πόσο χρόνο έχουμε? Θέλω να δω λίγο. Ναι. Μπράβο. Θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το κορίτσι που. Πολύ ωραίο κορίτσι. Κούκλα. Καλονή, αθλήτρια με διακρίσεις σοβαρές. Έχει μιλήσει στην Κατερίνα Νινιού και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η Βιργινία Δικαιούλια, τα κουτσομπολιά τουλάχιστον, λέγανε ότι. Το καταλαβαίνετε τόση ώρα. Είχε... Προσπαθούσα να αποφύγω το Δικαιούλια. Το καταλάβατε. Σε μάθαμε λοιπόν, πια. Το κουτσομπολιό εδώ είναι ότι. Υποτίθεται ότι είχε και εκείνη σχέση με τον Μάριο Πρίαμο και εξακολουθούν να έχουν ακόμα επαφές. Τι έτης έχει πει λοιπόν ο Μάριος Πρίαμος? Το Μάριο Πρίαμο. Δεν μπορώ άλλο. Τέλειος. Εγώ εδώ τα αφήνω όλα. Μεταξά, γιατί είχα διαβάσει ότι στο δικό σας το Survivor είχαν έρθει πολύ κοντά τα παιδιά και επειδή μιλήσανε τώρα για κάποιο άλλο ζευγάρι που θα εξελιχθεί, υπάρχει περίπτωση να είναι αυτά τα δύο παιδιά? Φαίνεται σχεδόν απίθανο από όσο τους είχα ζήσει να είναι ζευγάρι. Ξέρω ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Έχεις εντοπίσει εσύ από σαν τηλεθεάτρια κάποιο ζευγάρι μέσα που θα μπορέσει να εξελιχθεί και μπορεί να το δούμε και να μας εκπλήξει στο άμεσο μέλλον? Δεν έχω εντοπίσει. Απ' την άλλη, βέβαια, όταν λέγανε για τον Μάριο, το τελευταίο άτομο που περίμενα να πούνε ότι θα είναι μαζί είναι η Καρολίνα. Πάμε στο κεφάλαιο Μάριος Πρίαμος, γιατί τον ξέρεις πολύ καλά. Μάλιστα, ένα φεγγάρι νομίζω λέγανε ότι βγαίνετε και ότι είσαστε... έχετε έρθει κι εσείς πιο κοντά. Ναι, ναι, τον ξέρω προσωπικά. Δεν είχαμε σχέση ποτέ. Υπάρχει όμως αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίος αλληλοσεβασμός. Τώρα η εικόνα που βλέπω ότι προβάλλεται δεν θεωρώ ότι τον αντιπροσωπεύει. Τελευταία φορά που μίλησα μαζί του πριν μπει στο παιχνίδι ήξερα ότι πηγαίνει για έναν σκοπό και αυτός είναι η νίκη. Όσο για την πράξη του, επειδή ξέρω και τον Μπό, δεν μπορώ να πω ότι την επεφημώ κιόλας. Κάθε άλλο, περιμένω να βγει και να δώσει απαντήσεις. Επειδή το ξέρεις καλά, είναι σε σχέση με την Ελευθερία Ελευθερίου? Δεν το γνωρίζω. Δεν είχε μοιραστεί κάτι τέτοιο μαζί μου τελευταία φορά που μιλήσαμε. Είναι ένας άνθρωπος βέβαια που δύσκολα θα μοιραστεί τις σχέσεις του δημόσια. Η Καρολίνα μίλησε για έρωτα μεγάλο. Εγώ είμαι τελείως διαφορετικός άνθρωπος από την Καρολίνα. Έχουμε εκ διαμέτρου διαφορετικές απόψεις. Μου φαίνεται λίγο σύντομο να μιλάνε για αγάπη και έρωτες σε τέτοιο επίπεδο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το μόνο που θα πω είναι ότι επειδή υπάρχει και ένας άνθρωπος έξω και επειδή και ο Μπό είναι φίλος μου και τον αγαπώ πολύ, στη θέση της θα κοίταζα με την Βρυσίδα που έφυγε και ο Θελός και ήξερε ότι θα φύγει να του στείλω ένα μήνυμα. Όχι να τον χωρίσω με μήνυμα, μου φαίνεται αστείο αυτό, αλλά τουλάχιστον να τον προειδοποιήσω κάπως ώστε να μην εκτίθεται. Εσύ πιστεύεις ότι η Καρολίνα είναι πιο ερωτευμένη από τον Μάριο, από ότι ο Μάριος? Έτσι φαίνεται. Ο Μπό όμως με τον Μάριο ήταν φίλοι και μάλιστα ο Μπό είπε ότι του την παρέδωσε την Καρολίνα, την προσέχει κιόλας κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και είπα ότι δεν είναι μία πράξη η οποία επιθυμώ και κάθε άλλο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί ειδικά στον φίλο δεν το κάνεις αυτό, δεν, γι' αυτό και περιμένω να δω τι θα απαντήσει ο Μάριος, τι θα πει πάνω σε αυτό. Στο δικό σας ήταν και ο Παλέστρος Σόζο, ναι. Τότε δεν τα πηγαίναν καθόλου καλά με την Εύη της Αλταφερίδου, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα τα πάνε κάπως καλύτερα σε αυτό το Survivor. Ναι, το πιστεύεις δηλαδή ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια θα γίνει αυτό πάλι, ε? Πιστεύω, επειδή και το Σόζο τον είδα πριν μπει στο παιχνίδι και την Εύη την είχα καλέσει στην εκπομπή και τους δύο τους είχα καλέσει στην εκπομπή. Το μόνο που μου ζήτησε είναι να μην αναφερθεί το όνομα του άλλου. Αγαπημένη. Τόσο καλή σχέση, βέβαια χθες δεν καταλάβαμε κάτι τέτοιο. Την ενόησε. Παιδιά, ο Σόζον άρχισε. Ήταν η μόνη που έφερε πόντο και την ψήφισε. Ναι, είπε όμως εκείνη, έχει έρθει πια με πιο καλές διαθέσεις απέναντί μου, τον βλέπω πιο ήρεμο. Κράτα μικρό καλά. Σχέση αλληλοσεβασμού και εκτίμησης έχει με τον Μάριο Πρίαμο. Και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, επειδή κάποιοι λέγανε ότι και είχε γραφτεί ότι είχαν, τα είχαν τέλος πάντων. Είχε γραφτεί πάρα πολύ, όχι ναι, μία φορά μόνο. Εδώ το κορίτσι λέει ότι ναι. Είχαμε μία σχέση αμοιβές εκτίμησης. Υπήρχαν και κάτι παπαράτσι φωτογραφίες τότε μαζί στην Γλυφάδα, περπατούσαν. Εντάξει, ναι, αλλά εκεί δεν το παραδέχτηκαν επίσημα ποτέ. Okay. Ωραία. Εγώ κρατάω κάτι που είπε για την Καρολίνα, ότι θα μπορούσε μέσω της Βρυσίδας που έφυγε
με ένα μήνυμα πολύ διακριτικά να ενημερώσει τον Βο. Και έχει απόλυτο δίκιο ότι θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Να τον προστατεύσει. Εγώ διαφωνώ. Καταρχάς, δεν θα πει τώρα η Βιργινία στην άλλη κοπέλα πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά δεν είναι το πώς, είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, απλώς να έχεις την έννοια να ενημερώσεις. Όχι, δεν ήθελε να το κάνει. Αυτό είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να γίνει δημόσια μέσα στο Συμβούλιο μπροστά σε όλους. Όταν καλά-καλά δεν είχαν σκοπό να πούνε για τη σχέση. Η Βρυσίδα έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Τι λέτε, έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Η Βρυσίδα ήξερε όμως τη σχέση. Όχι, δεν προλάβαινε. Δεν είχε ακόμα εξελιχθεί. Η Βρυσίδα δεν μας είπε ότι η Καρολίνα τη είχε μιλήσει. Την ημέρα της οικειοθελούς αποχώρησης της Βρυσίδας, όταν φύγανε από το Συμβούλιο, τότε δόθηκε το πρώτο φιλί. Επομένως, είχε φύγει η Βρυσίδα, δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως τα συναισθήματα για να μπορεί να μεταφέρει μήνυμα. Ναι, ήταν πολύ νωρίς. Χρονικά είμαστε νωρίτερα. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι η Καρολίνα έδειξε ότι την ένοιαζε και πολύ να ενημερωθεί ο Μπο τώρα. Απλά μετά το είπε, βέβαια. Αλλά θεωρώ είναι και το τι σχέση μπορεί να είχε με τη Βρυσίδα. Μπορεί με τη Βρυσίδα να μην είχαν επαφές για να αναλάβει η Βρυσίδα κάτι τόσο σημαντικό να πει σε έναν άνθρωπο έξω. Ρε, μου να σου πω κάτι, είναι και πολύ προσωπικό θέμα τώρα. Θες να το διαχειριστείς εσύ και να αναλάβεις και το κόστος. Καλά, το προσωπικό θέμα λίγο θα το συζητήσουμε γιατί είναι δημόσια. Ναι, εννοώ το χωρισμό. Το χωρισμό. Εντάξει, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, παιδιά. Προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να λέγεται. Σε reality πήγαμε.